Πάμε στην κυρία Αργύρο Παπαδάκη, είναι υπεύθυνη συμβουλευτική ομάδα και θεά Αριάδνη. Τα έχουμε ξαναπεί, κυρία Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα εστιάσουμε σε συμβουλές που μπορεί να δώσει η κυρία Παπαδάκη σε οικογένειες, σε γονείς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Πώς μπορεί ένας γονέας να προστατεύσει το παιδί του? Ξέρετε, από μία ηλικία και μετά, από το γυμνάσιο και μετά, θέλει το παιδί να βγει, να περάσει καλά, να ξενυχτήσει. Είναι και το αλκοόλ απέναντί του. Πώς μπορεί να προφυλαχθεί? Πώς μπορεί να μείνει απέναντι? Ναι. Σωστά. Καλή ερώτηση. Χαίρομαι που πάμε αμέσως σε αυτό το θέμα, γιατί ναι, αυτό νομίζω ότι απασχολεί τους περισσότερους γονείς. Το αλκοόλ τώρα, αφορμή και των περιστατικών που συνέβησαν το τελευταίο καιρό, ήταν πάρα πολύ κοντά. Δυστυχώς είναι συνυφασμένο με την κουλτούρα και την οτροπία της Κρήτης. Δεν σας κρύβω ότι και ένα, τέλος πάντων, και στην τηλεόραση, ας πούμε, παντού υπάρχει το αλκοόλ, γιατί θα αναφερθώ δηλαδή σε ένα σύριαλ γνωστό που μιλάει για την κουλτούρα της Κρήτης και είναι οι 10 εικόνες, είναι οι 11, ας πούμε, με το αλκοόλ και τη ρακή συγκεκριμένα. Οπότε, το αλκοόλ είναι μία ουσία, είναι ψυχοτρόπα ουσία, απλά είναι νόμιμη. Οπότε, πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να τη βρει. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας νόμος που προστατεύει και απαγορεύει στα ανήλικα τα παιδιά. Σωστά, είναι νόμιμο, αλλά δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να βάζει στο μαγαζί του ανηλίκου, σωστά, και να τους δίνει αλκοόλ. Έτσι ακριβώς. Άρα, ας πούμε, εκεί υποθέτουμε ότι είναι κάποια άλλη συνθήκη που μπορεί να επικρατεί. Οπότε να υπάρχει, ας πούμε, και αυτή η επιτρεπτικότητα, να το πω και έτσι, και ανοχή όσο αφορά τη διάθεση του αλκοόλ στους ανηλίκους. Αλλά αμέσως σε αυτό που με ρωτάτε, λοιπόν. Πώς θα προστατεύσει ένας γονέας το παιδί του, τι μπορεί να κάνει? Αν μιλάμε για ένα, ας πούμε, ένα τυχές γεγονός, γιατί συνήθως, και αν δεν κάνω λάθος, η μικρούλα αυτή, το 13,5 το κοριτσάκι, ήταν μετά από μια χωροϊσπερίδα. Δηλαδή, ο έφηβος το έχει συνδυάσει και λίγο με τη διασκέδαση ή τα πάρτι, δηλαδή πρέπει να υπάρχει το αλκοόλ, λανθασμένα βέβαια, οπότε... Από κάπου το έχει δει, από κάπου έχει εισπράξει αυτή την νοοτροπία και η οικογένεια, ο ρόλος είναι καθοριστικός. Μπράβο, ακριβώς εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω έτσι διακριτικά, ότι δεν είναι μια κατάσταση που ξαφνικά προκύπτει σε ένα σπίτι. Έχουν προηγηθεί καταστάσεις που χρειάζεται λίγο να ανησυχήσει η οικογένεια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φτάσει στα άκρα για να πει να προστατεύσω το παιδί. Υπάρχουν κάποια ανησυχητικά σημάδια. Τα οποία είναι? Ναι. Τα οποία είναι, νομίζω πιο πολύ σαν μαμά, ρωτάει η κυρία Μπούη, με το άγχος δηλαδή έτσι που την άκουσα, τα ανησυχητικά σημάδια τώρα σε έναν έφηβο είναι από μόνη της η κατάσταση της εφηβείας, που είναι εκείνο το μετέχνιο ανάμεσα στην παιδικότητα και στην ενηλικίωση. Οπότε, ψάχνοντας λίγο να συγκροτήσει την ταυτότητά του, να βρει τον εαυτό του, θα κάνει και καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά ρυψοκίνδυνες. Τα όρια, λοιπόν, είναι αυτή η λέξη που συνήθως εδώ ακούγεται περισσότερο, είναι από το νούμερο ένα, τους πιο γνωστούς, ας πούμε, και σύνηθες για μας κανόνες, πώς να το πω, προκειμένου να προστατευτεί ένα παιδί. Όρια, όχι απαγορεύσεις, όχι τιμωρίες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Το παιδί, λοιπόν, εάν μεγαλώσει σε ένα ασφαλές, οριοθετημένο περιβάλλον, και αν με επιτρέπετε, δεν είναι μόνο η υπόθεση της οικογένειας. Το παιδί βάλεται, και ειδικά σε αυτή την ηλικία, από παντού. Δηλαδή, και στο σχολείο, η πίεση των ομοτήμων, οι καθηγητές που πολλές φορές βλέπουν, έρχονται αντιμέτωποι με συνθήκες που και οι ίδιοι δεν ξέρουν ή δεν έχουν εκπαιδευτεί πώς να τις αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, η προστασία στο παιδί δεν είναι από έναν παράγοντα. Σίγουρα υπάρχουν πολλά ερεθίσματα. Αλλά πρέπει να υπάρξει και μια επικοινωνία. Ακριβώς. Του εφήβου με την οικογένεια. Τα περιστατικά. Βέβαια, πολύ σωστά. Τα περιστατικά τα τελευταία χρόνια, ακόμα και μέσα σε περιόδους κρίσεων, με πρωταγωνιστές ανηλίκους που πίνουν, έχουν αυξηθεί. Ναι, τώρα αυτό να σας πω την αλήθεια, ήθελα λίγο να το αποφύγω, γιατί δεν θέλω να καταστροφολογήσω, αλλά δυστυχώς σε εμάς αυτά τα περιστατικά είναι σχεδόν η καθημερινότητά μας. Είναι δηλαδή, καθημερινό, εντάξει. Ναι, δυστυχώς. Αρκεί που το αναφέρετε, βέβαια, έχετε δίκιο. Να σας εξηγήσω τώρα κάτι. Εμάς οι εξυπηρετούμενοι εδώ στη μονάδα είναι παιδιά από 13 έως 21 ετών. Είναι ακριβώς δηλαδή εκεί η φάση γυμνάσιο, λύκειο, αρχές πρώτα 2 έτη των φοιτητών.
Αυτοί είναι οι εξυπηρετούμενοι μας. Αυτό κάνουμε. Δεν, πώς να το πω, δαιμονοποιούμε και το μέσον ή την εξάρτηση που ένα παιδί μπορεί, ας πούμε, λίγο να πειραματίζεται. Γιατί βγαίνει αντίδραση. Σωστά, θα το κάνει και αντιδραστικά, θα το κάνει και λίγο στα πλαίσια, ας πούμε, το να βρω πάλι την ταυτότητά μου, λίγο από μαγιά που λέγαμε. Ναι. Οπότε, κυρία Παπαδάκη, είναι... μια οικογένεια αν αντιμετωπίζει έτσι ένα πρόβλημα με το αλκοόλ, μπορεί να απευθυνθεί στο ΚΕΘΕΑ για να ζητήσει να βοήθεια. Πάμε να κλείσουμε με αυτό, με τους τρόπους που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας. Ευχαρίστω. Καταρχάς, αν μπείτε στο διαδίκτυο αμέσως θα βρείτε τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ και του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη που υπαγόμαστε εμείς. Αλλά αυτό ήθελα να σας πω ότι και εμείς τη δουλίτσα την κάνουμε με τους γονείς πρώτα και μετά με τα παιδιά. Δηλαδή, οι γονείς, ας πούμε, κάνουν αυτή την ψυχοεκπαίδευση, εκπαιδεύονται εδώ το πώς να αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Πάντως, έτσι λίγο κι εγώ να πω ότι φανταστείτε, μακάρι να τα πούμε και μια άλλη στιγμή με περισσότερο χρόνο. Εννοείται. Ας πούμε ότι εμείς, φανταστείτε λίγο πολύ το μήνα, εξυπηρετούμε γύρω στα 100 άτομα εδώ με οποιαδήποτε ουσία, δηλαδή κυρία ουσία, εξάρτηση. Συνήθως, ας πούμε, θα είναι ή παράνομες, χασίς, κοκαίνη κτλ. Είτε το αλκοόλ, είτε το διαδίκτυο, που αυτό ειδικά στην καραντίνα. Και ο τζόγος τώρα τελευταία, νομίζω. Και αυτό είναι τα new entries που λέμε. 100 άτομα απορία που εναλλάσσω, δηλαδή 100 άτομα νέα μέλη στην κοινότητά σας. Θα σας πω. Είναι και γονείς και παιδιά. Α, έτσι προς Θεού, όλοι μαζί. Απλά. Τώρα θα σας πω κάτι, ότι με όλο το σεβασμό, φανταστείτε ότι είμαστε δύο μέλη προσωπικού εδώ που προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τόσο κόσμο και σε ένα δωμάτιο, σε ένα χώρο που μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος. Δηλαδή είναι και λίγο οι συνθήκες, λίγο και εμάς, δεν ευνοούν. Τώρα ειδικά με τον COVID που πρέπει να προστατεύουμε, να βάζουμε τα μέτρα. Δεν βοηθάει γενικότερη συγκυρία. Λοιπόν, κυρία Παπαδάκη. Οπότε ευχαρίστω, συγγονείς, με συγχωρείτε. Όλα τα μέτρα τα παίρνουμε εννοείται και εμείς θα τηρούμε με ευλάβεια. Να επικοινωνήσουν μαζί σας. 281-033-1034 είναι το τηλέφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να απευθυνθούν στο ΚΕΘΕΑ να βοηθήσουν οι άνθρωποι επαγγελματίες και δίπλα πάντα στον συνάνθρωπο.